πριν από λίγο στην συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, με τον Γερμανό ομολογό της, τον κύριο Στάινμαϊερ. Η κυρία Σακελαροπούλου είπε ότι το θέμα των γερμανικών οφειλών επανορθώσεων για εμάς είναι ανοιχτό και ο κύριος Στάινμαϊερ απάντησε: «Κυρία Πρόεδρος, στο θέμα αυτό έχουμε μια ουσιώδη διαφορά. Για μας νομικά το θέμα είναι λήξαν, είμαστε δεσμευμένοι στην ιστορική μας ευθύνη. Συναντηθήκαμε με την Εβραϊκή Κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, είπαμε να κάνουμε ένα μουσείο μνήμης, θα επισκεφτούμε και άλλες περιοχές της χώρας, προφανώς για μουσεία μνήμης, και πάω στον πρέσβη, δεν θα συζητήσουμε μόνο αυτό, επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή». «Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας». Να πω ότι ως εκ τούτου, και το ακούει και ο κύριος πρέσβης, η συνάντηση, η επίσκεψη αύριο στο Γκάνδανο παίρνει άλλο χαρακτήρα, διότι θα καταθέσει στεφάνι ο κύριος Στάινμαϊερ, θα κρατήσουν ένα λεπτό σιγή, θα δει τις δύο πλάκες, εδώ κάποτε ήταν η Γκάνδανος, προς εξυλασμό από τους 25 Γερμανούς νεκρούς καταστράφηκε, θα συναντήσει και επιζήσασες από το ολοκαύτωμα της Γκάνδανου, θα έχει μια προσφώνηση, θα κάνει και μια αντιφώνηση. Προφανώς φαντάζομαι μετά από αυτά που είπε στην Ελληνίδα πρόεδρο, μας τα αποκωδικοποιήσει ο πρέσβης τώρα, θα πει συγγνώμη, πόσο άσχημα και άβολα αισθάνεται γι' αυτό προκάλεσαν οι συμπατριώτες του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τελεία. Πώς το αποκωδικοποιείτε αυτή τη γρήγορη στοιχομηθεία Σακελαροπούλου Στάινμαϊερ, κύριε πρέσβη? Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει η ελληνική πλευρά, ήταν καθήκον της να θέσει και πάλι το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων που απαιτεί η Ελλάδα από τη Γερμανία. Είναι δύο θέματα μέσα σε ένα. Υπάρχει το θέμα του κατοχικού δανείου που είναι θέμα ενοχικό. Είχαν συνάψει ένα δάνειο, είχαν αρχίσει να το εξυπηρετούν, έπαψαν να το εξυπηρετούν. Αναγκαστικό δάνειο, δεν ήταν ο δανειστής εν προκειμένου η Ελλάδα προς τη Γερμανία, δεν ήταν ελεύθερη, το έπραξε υπό την απειλή των όπλων. Και το θέμα των επανορθώσεων για τις ζωές και την υλική υποδομή που κατέστρεψε η Γερμανία, το Τρίτο Ράιχ, του οποίου η σημερινή Γερμανία είναι κράτος διάδοχο. Κύριε Σαχίνη, στο διεθνές δίκαιο οι αποζημιώσεις υπάρχουν για έναν κάποιο λόγο. Δεν είναι ένα ντεκόρ. Υπάρχει ολόκληρο δίκαιο του πολέμου που προβλέπει ότι το κράτος, το οποίο προκαλεί σε έναν πόλεμο, τον οποίο χάνει μάλιστα, έτσι, ζημιές στον άμαχο πληθυσμό, ζημιές στην υποδομή του αποχωρούν του άλλου κράτους. Οι Γερμανοί όταν αποχωρούσαν από εδώ κατέθεψαν τα πάντα στο λιμάνι του Πειραιά, κατέθεψαν τα πάντα, θα κάτεψαν την υποδομή της χώρας, τη γύρισαν δεκαετίες πίσω. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουν αποζημιώσεις. Από νομική άποψη το θέμα είναι σαφές και γι' αυτό η Γερμανία δεν πηγαίνει στα δικαστήρια. Εάν η ελληνική πλευρά έχει τη βούληση, μπορεί να την υποχρεώσει να πάει. Θα έρθουμε σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, ως εκ τούτου η επίσκεψη αύριο στην Γκάνδανο περίπου αποκτά χαρακτήρα περιήγησης σε έναν τόπο καταστροφής από τους Γερμανούς. Δεν έχει άλλη ουσία? Σωστά το βάζετε. Έχει μια υποκριτική απόχρωση με την έννοια ότι λυπούμεθα πάρα πολύ για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράξαμε. Αλλά δεν έχουμε καμία νομική ευθύνη γι' αυτά. Έχουμε ηθική ευθύνη. Μα οι ηθικές ευθύνες έχουν πρέπει να έχουν μια επίπτωση. Η Γερμανία επανεξοπλίζεται. Πώς ξέρουμε ότι δεν θα παραβιάσει πάλι το δίκαιο του πολέμου, ότι πάλι δεν θα πραγματοποιήσει αυτές τις φρικαλαιότητες? Η απάντηση είναι επειδή τώρα τους το έχουν πει στα σχολεία, επειδή τώρα το έχουν συνειδητοποιήσει. Για να δούμε τους Ισραηλινούς που υπέστησαν οι ίδιοι
την ύψιστη φρίκη που, που εξοντώθηκε όλος ο ευρωπαϊκός εβραϊσμός. Τώρα όμως κάνουν πάλι εθνοκάθαρση κάτω, κάνουν εγκλήματα πολέμου. Συνεπώς οι ηθικές ευθύνες από μόνες τους δεν σημαίνει τίποτα. Είναι ένα ρητορικό, μια ρητορική υπεκφυγή. Αυτό που σημαίνει είναι, η αποζημίωση έχει τη σημασία ότι πληρώνεις, καταβάλεις, παραδέχεσαι ότι έσφαλες και προσπαθείς στο μέτρο του εφικτού, οι ζωές δεν γυρίζουν πίσω, να το επανορθώσεις. Άρα καταβάλεις, το πληρώνεις. Γι' αυτό υπάρχει στο δίκαιο η πληρωμή. Όχι μόνο στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο Ισλάμ, παντού υπάρχει και στο εβραϊκό δίκαιο, υπάρχει η αποζημίωση, η έννοια της αποζημίωσης. Είναι μια έμπρακτη τιμωρία, την οποία δεν δέχονται. Και αν εγώ έχω γράψει ένα άρθρο στο SLPS που εξηγώ, δεν θέλω τώρα να βάλω τους τηλεθεατές, τους ακρότες, συγγνώμη, όποιοι έχουν, θέλουν να ψάξω να το βρουν, που εξηγώ γιατί οι Γερμανοί δεν πληρώνουν. Γιατί μέσα τους θεωρούν δικαιολογημένα ήταν εγκλήματα που έγιναν στη λογική του πολέμου. Και δεν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα να ξανακάνουν πόλεμο. Γι' αυτό επανεξοπλίζουν. Πάω στην Όταν αυτό το συνειδητοποιήσουμε θα καταλάβουμε πολλά πράγματα και για την Ουκρανία. Άρα το δειλό... Έχετε δίκιο. Άρα το δειλό-δειλό του Ρίχτερ, Θεός χωρέστον, ότι τι να κάνανε ρε παιδί μου τα ευγενικά υποτικά τάγματα των αλεξιστωτιστών στην Κρήτη με αυτούς τους ενοχλητικούς κριτικούς κάποια στιγμή, μία, δύο, τρεις, για να σταματήσουν να τους ενοχλούν με βάρβαρο τρόπο, τους εκτέλεσαν. Είναι σε αυτή τη λογική, έτσι, που μου περιγράφετε. Θέλω να σας ρωτήσω. Σε αυτή τη λογική που σας περιγράφω είναι, ο Ρίχτερ είπε ανοιχτά αυτό που σκέπτονται οι Γερμανοί πολιτικοί παράγοντες και πολύ συνετά δεν το εκφράζουν οι ίδιοι. Ο Ρίχτερ δεν ήταν κάποιος τυχαίος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν οργανικό κομμάτι της γερμανικής διπλωματίας στην Ελλάδα, συμβούλευε μια σειρά από πρέσβες, μια σειρά από πρωθυπουργούς, από καγκελαρίους, μια σειρά από προέδρους. Ήταν ο άνθρωπος που ήξερε τι πρέπει, τι χρειάζονται οι Έλληνες. Μάλιστα. Τι χρειάζονται οι Έλληνες, δηλαδή πώς πρέπει να χειριστούμε αυτήν την περίεργη ράτσα που λέγονται Έλληνες. Έτσι. Εγώ τα είπα επειδή τα γραπτά μένουν 31 Μαρτίου 24, εξήγησα και το ήταν μια προσωπική μου απορία στη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας. Είχα μιλήσει με πάρα πολλούς Γερμανούς, καλοπροαίρετους ανθρώπους και κακοπροαίρετους ανθρώπους, και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει μέσα στη γερμανική κοινωνία. Φυσικά δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλη η Ευρώπη. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της γερμανικής ταυτότητας, είναι ένα τραύμα, αλλά να ξέρετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα τραύμα γίνονται βίαιοι και ανεξέλεγκτοι. Καλά, αυτοί έχουν τραύμα. Εμείς έχουμε εδώ τις συνέπειες των εγκλημάτων τους και του σφαγείου. Εμείς είμαστε θύματα. Μάλιστα. Μιλάω για τους Γερμανούς. Για μας δεν είναι τραύμα. Για πείτε μας για μας δεν είναι τραύμα, για μας είμαστε θύματα εγκλημάτων. Για πείτε δεν μου, είναι λοιπόν, τραύμα, είναι έγκλημα για μας. Για τους Γερμανούς όμως η συμπεριφορά των παππούδων τους, των πατεράδων τους, των προπαππούδων τους, είναι ένα τεράστιο συλλογικό τραύμα. Δεν έχει κάτι να το συζητήσει ποτέ η γερμανική κοινωνία, και στη δεκαετία του 60 όταν επιχείρησε να το βάλει τότε η νεολαία, κατέφυγαν στα όπλα. Η ΡΑΦ, αυτή η τρομοκρατική οργάνωση, προέκυψε μέσα από έναν διάλογο στα πανεπιστημιακά έδρανα, πάρα πολύ έντονο, με παρούσα την καταστολή του γερμανικού κράτους. Γιατί κάνατε αυτά που κάνατε, ρωτούσαν τους ευημερούντες τότε, οι Γερμανούς πατεράδες τους, όσοι είχαν επιβιώσει και ευημέρισαν μετά, γιατί κάνατε αυτά που κάνατε στον πόλεμο. Ήταν τόσο τραυματική αυτή η συζήτηση που λύθηκε με τα όπλα. Δεν έμειναν στα επιχειρήματα, πέρασαν στα επιχειρήματα των όπλων. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε. Κατά τη γνώμη σας και με βάση το ότι υπάρχει μια ομόφωνη, θέλω να το υπενθυμίζω αυτό, ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Γιατί, και μάλιστα με εκθέσεις του Γενικού Λογιστήριου. Τώρα δεν έχει σημασία αν συμφωνούν όλοι στα ποσά. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση. Υπήρξε μια ερηματική διακοίνωση μετά από αυτή την ομόφωνη απόφαση. Υπήρξε η απάντηση στο ίδιο μότο που ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Στάινμαγερ. Δεν υπάρχει θέμα για μας. Αυτό είπαν οι Γερμανοί. Είναι λήξαν νομικά. Από εκεί και κάτω, σήμερα δεν θα έπρεπε. Καλά, η πρόεδρος το θες. Δεν θα έπρεπε όλο το πολιτικό προσωπικό που ομόφωνα έχει ψηφίσει να το θέσει ως θέμα στον κύριο Στάινμαγερ, να το μεταφέρει, και αυτός δεν έχει άλλες αρμοδιότητες, στην κυβέρνησή του. Ο κύριος Στάινμαγερ δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες. Μάλιστα. Δηλαδή επισκέπτεται και με την ευκαιρία της επισκέψης μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε έναν σάκο του μπόξ και κάπου υποσυνείδητα το έχει δεχθεί αυτό. Και η γερμανική πολιτική είναι βαράτη τον πρόεδρό μας. Η ελληνική πλευρά θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να κάνει ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου, να το επιδώσει στη γερμανική κυβέρνηση, στον εδώ πρέσβη, και μετά να αναλάβει νομική δραστηριότητα. Λέω για παράδειγμα, γιατί είχαν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών στη διάρκεια των 36 χρόνων που έχω περάσει εκεί μέσα. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα είναι να μπει το θέμα αυτό, να προσφύγει η ελληνική κυβέρνηση στα γερμανικά δικαστήρια. Χρειάζεται πολύ προσοχή αν θα είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση ή θα είναι και τα θύματα. Και τα θύματα, οι απόγονοι των θυμάτων, ας πούμε. Μπορεί να είναι μαζί. Αυτό είναι πιο συνετή νομική προσέγγιση. Να δούμε τι θα πει η γερμανική δικαιοσύνη. Εάν η γερμανική δικαιοσύνη το απορρίψει λέγοντας ότι δεν έχει αρμοδιότητα κτλ., τότε μπορούμε να προσφύγουμε κατευθείαν στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, λέγοντας ότι δεν έχουμε οδό δικαστικής προστασίας στη Γερμανία. Επίσης, θα μπορούσαμε να προσφύγουμε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το δάνειο αυτό. Λέγοντας ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ενοχή, έτσι, είχαμε συμφωνήσει να τους δανείσουμε αυτά τα λεφτά και να μας τα αποπληρώσουν προφανώς. Λοιπόν, αυτό δεν το έχουν πράξει. Είναι μια διαδικασία που τρέχει, δεν έχει παραγραφεί. Αλλά αυτή τη νομική δραστηριότητα δεν έχει το σθένος στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να την αναλάβει. Υπάρχουν άνθρωποι ικανοί, υπάρχουν άνθρωποι και εξαιρετικά ανίκανοι, οι οποίοι διεκδικούν να, και τους έχουμε στείλει σε διεθνή δικαστήρια με τραγικά αποτελέσματα. Λοιπόν, να διαλέξουμε τους ικανούς αυτή τη φορά που υπάρχουν. Έχουμε πολύ καλούς νομικούς και υπάρχουν και νομικοί Βρετανοί που είναι εξαιρετικοί. Δεν θα χρειάζεται να είναι μόνο Έλληνες. Υπάρχουν και Αμερικανοί νομικοί που είναι εξαιρετικοί, και Βρετανοί νομικοί που είναι εξαιρετικοί, και φυσικά να φτιάξουμε μια ομάδα νομικών η οποία θα πάει και θα το κερδίσει, γιατί κερδίζεται. Μάλιστα. Όλες οι προσομοιώσεις που είχαμε κάνει εμείς όταν το είχαμε ψάξει το θέμα, όλες οι γνωματεύσεις που είχαμε πάρει από πολύ έγκυρους νομικούς διεθνούς κύρου, όχι μόνο Έλληνες, ήταν ότι είναι μια υπόθεση που παλεύεται με προϋποθέσεις, με πιθανότητες και επιτυχίας. Το δάνειο δεν το συζητάμε. Και το άλλο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να υποχρεωθεί να καταβάλει η Γερμανία αποζημίωση. Θέλω να πάω σε μία διακοπή και θα πάω σε εξής. Σας διαβάζω το μήνυμα του Κώστα για να περάσουμε στο άλλο κεφάλαιο, από τις νήσους Φερόες. Καλημέρα, λέει, στον κύριο πρέσβη. Η κυρία πρόεδρος, η δική μας, αυτά που είπε πριν από λίγο, τα είπε μήπως για να τα πει ή για να ενημερωθούν όσοι στη χώρα φωνάζουν στο στυλ «κάντε ησυχία και δεχτείτε μόνο μια συγγνώμη που δεν την εννοούν». Οι Κανδανιώτες, για παράδειγμα, πώς πρέπει να νιώσουν τώρα που αύριο ο Στάινμαγερ πάει στο χωριό τους, και όλοι εμείς, να του κάνουμε και κανονική υποδοχή δηλαδή? Πρέπει να είμαι ευγενής με τον Γερμανό Πρόεδρο, όπως και με κάθε φιλοξενούμενο. Σωστό. Που δεχτήκαμε να έρθει, και πρέπει με πάρα πολύ ευγένεια αλλά σταθερότητα να του πούμε ότι, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως διαφωνούμε, αλλά εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει η Γερμανία συλλογικά να το εξετάσει, και αν είναι πολύ τραυματικό για το γερμανικό κοινοβούλιο να το εξετάσει, να το εξετάσει η ανεξάρτητη γερμανική δικαιοσύνη, η οποία δεν είναι και ανάφθαστη, έτσι. Αν κάνει λάθος, θα τη διορθώσουν τα διεθνή δικαστήρια. Αλλά να του το πούμε. Αυτή η εισαγγελία της πρόθεσης σε ένα τόσο υψηλό, προς ένα τόσο υψηλό προσκεκλημένο, νομίζω ότι θα ήταν η προστιθέμενη αξία αυτής της επίσκεψης. Να το πούμε ότι, ξέρετε, το καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια διαφωνία
Στον πολιτισμένο κόσμο οι διαφωνίες λύνονται συνήθως από τα δικαστήρια και εμείς προσφεύγουμε στα γερμανικά, στη δική σας δικαιοσύνη. Διότι να μην έχετε αμφιβολία ότι στο Βερολίνο υπάρχουν δικαστές, οι οποίοι θα κάτσουν να το δουν ψύχρεμα. Είναι χαρακτηριστική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Bundestag, η οποία λέει ότι δεν έχει παραγραφεί, είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβληθεί ως διεκδίκηση. Μάλιστα. Και αυτό φαντάζομαι θα το δεχτούν και τα γερμανικά δικαστήρια και θα αρχίσουμε μια συζήτηση επί της ουσίας στα δικαστήρια. Καλά και κάνατε και την υπενθυμίσατε τη γνωμοδότηση, την είπαμε και εμείς στις αρχές του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Κύριε Ιφαντή, περνάω στο άλλο κεφάλαιο που έχει σχέση με τις εξελίξεις καυτές στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχει το Μεσανατολικό από τη μία, το σφαγείο στη Γάζα έχει γίνει πια ακραία το σφαγείο. Ιδίως στο βόρειο της κομμάτι, το τελευταίο είναι χθες, 100 νεκροί με τη μία, και από την άλλη έχετε σήμερα στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από 24 χρόνια Κύπριος πρόεδρος στο Λευκό Οίκο, μια εβδομάδα λένε κάποιοι πριν τις αμερικανικές εκλογές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό, είναι κάτι άλλο βαθύτερο για τις ΗΠΑ ο ρόλος της Κύπρου στα γεωπολιτικά, και την ίδια στιγμή ο Μιχάλης Ιγνατίου μετέδωσε ότι ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, ένα μίλι απόσταση δηλαδή από το Λευκό Οίκο, έχει καλέσει σήμερα ξαφνικά την Ελληνίδα πρέσβυρα και τον Τούρκο ομολογό της για συζητήσεις. Πώς τα ακούτε αυτά καταρχάς? Είναι ένα, αρχίζω από το τελευταίο, είναι ένα τόπιμα, οι τριγωνικές συναντήσεις. Πρέπει να μας το έχει διδάξει αυτό το Lancaster House, έτσι, στη δεκαετία του 50, το ταξίδι του Γεωργίου και του Ανδρέα Παπανδρέου επί Τζόνσον, προεδρίας Τζόνσον, που ήθελε να τους βάλει στο Καμπ Ντέιβιντ μαζί με τον Ινωνού. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Αμερικανός υφυπουργός δεν έκανε δύο χωριστές συναντήσεις. Δεν έχει νόημα, δεν είναι ούτε αμερόληπτος δικαστής οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την περίπτωση, ούτε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Άρα, ούτε έχουμε αποδεχθεί κάποιο είδους διαιτησία. Συνεπώς, γιατί δέχτηκε ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν με εκπλήσει, είναι διπλωματικό ατόπιμα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, ναι, πραγματικά είναι μια λύση για το Κυπριακό ίσως, εάν πρωτοστατούντος του ΑΚΕΛ στο νησί, γίνει η Κύπρος η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι αυτό τους λένε. Τότε θα είχε και δικαιώματα η Κύπρος. Τώρα δεν έχει κανένα δικαίωμα, έχει μόνο υποχρεώσεις από Memoranda of Understanding, δηλαδή από επιμέρους συμφωνίες, οι οποίες μπορούν να γραφτούν και σε χαρτοπετσέτα πάνω, είναι δεσμευτικές, είναι ad hoc, είναι για μία συγκεκριμένη πράξη, με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες κουβαλούν στο νησί ό,τι θέλουν, χρησιμοποιούν το νησί όπως θέλουν κτλ. Δεν είναι όχι ισότιμη η λογική αυτή του να εξυπηρετήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουν το Ισραήλ για να κάνουν αυτά που είπατε, τις σφαγές στη Γάζα, τον πόλεμο στο Λίβανο, να χτυπήσουν το Ιράν κτλ. Δεν είναι ρόλο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ούτε πρόκειται να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα για αυτό το λόγο. Ο ενοικιαστής θα τις αφήσει το σπίτι καταστραμμένο και θα πρέπει να το ξαναφέρει στην προτέρα κατάσταση με δικά της έξοδα. Αλλά είναι μια λογική του προϊόντος ευτελισμού που διακρίνει σύμπασα την κυπριακή πολιτική ηγεσία και της περιορισμένης κυριαρχίας και ανεξαρτησίας που έχουν οι ίδιοι οι Κύπροι αιώνια ποτελής για τη χώρα τους. Απλώς τώρα αλλάξαμε τους Βρετανούς με τους Αμερικανούς. Κύριε πρέσβη, για τη συνάντηση στο State Department είστε βέβαιος ότι είναι προέκταση της συνάντησης με τον Κύπριο Πρόεδρο, ή μπορεί να σχετίζεται το ότι με το γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται στην Αθήνα ο Χακάν Φιντάν? Νομίζω ότι και οι δύο διπλωμάτες όταν θα γυρίσουν στην πρεσβεία τους θα μεταφέρουν με τηλεγραφήματά τους τις εντολές, τα suggestions, έτσι, τις υποδείξεις.
του Αμερικανού Υφυπουργού Εξωτερικών. Και πιστεύω ότι είναι για έναν κώδικα συμπεριφοράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντιπολίτευση και η υπάρχουσα συμφωνεί πλήρως με τους χειρισμούς της κυβερνήσεως. Συνεπώς θέλουν αποτέλεσμα. Θέλουν μία συμφωνία πολιτική ανάμεσα στις δύο χώρες που θα έχει ένα δικαστικό παράρτημα, δηλαδή θα έχει μία παραπομπή σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, μάλλον στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μια σειρά ζητημάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πάρα πολύ λεπτολόγες στο ποιες διαφορές θα παραπεμφθούν στη Χάγη και ιδίως με ποιο δίκαιο θα κληθεί το δικαστήριο να τις κρίνει, το δίκαιο της θάλασσας που δεν δέχεται η Τουρκία ή τις γενικές αρχές του δικαίου που προϋπήρχαν του δικαίου της θαλάσσης. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν. Ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ιστορική ευκαιρία. Είναι οι άνθρωποι που είναι στις κατάλληλες θέσεις. Έχουν πει ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν ντρέπονται αν τους πούν μειοδότες. Και το δέλεαρ για την Ελλάδα είναι τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά. Η ησυχία μας. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εμποδίζει την Τουρκία, αφού ενθυλακώσει αυτά που της προσφέρουμε για την ησυχία μας, να την διαταράξει μετά. Όπως είπε για παράδειγμα ότι ανάμεσα στην ότι η Χίος και προς Νότον δηλαδή προς Σάμο και προς Βορρά προς περικλείεται από τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν άφησε το ελληνικό πλοίο, δεν τολμήσαμε εμείς να βγάλουμε το ελληνικό ερευνητικό πλοίο να κάνει σε αυτό το χώρο έρευνες πάνω στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Άρα Να μην κρυβόμαστε και ψαχύν. Υπάρχει μια συμφωνία στις οποίες μας έβαλε στο άρωμα η πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έτσι. Για να χρησιμοποιήσω μια γαλλική έκφραση, μας έβαλε στο άρωμα, μας είπε δηλαδή για το τι πράγμα συζητάμε. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Λέει ψέματα ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν συζητάει αυτός αυτά τα θέματα κυριαρχίας. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν λέει την αλήθεια. Τεχνικά ο ίδιος δεν τα συζητάει. Τα συζητάει όμως εντεταλμένα. Έτσι. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, μισό λεπτό, με την εμπειρία που έχει τόσο διπλωμάτης. Δεν παίρνει αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική της χώρας κανένα Ινστιτούτο, όσο κι αν είναι το πιο προβεβλημένο. Τις αποφάσεις τις παίρνει η συντεταγμένη πολιτεία. Τι πάνε να πει το συζητάει. Θα πάρει η συντεταγμένη πολιτεία, αυτοτελώς και αυτεξούσια, που αφορούν το εύρος των χωρικών μας υδάτων, που είναι αποκλειστική μας αρμοδιότητα. Τεχνικά δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ούτε με τους απέναντι, ούτε με κανέναν, ούτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε με κανέναν. Το πόσο θα εκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα είναι μια δικιά μας δουλειά. Απλώς, ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να το συζητήσουμε, δεν πρέπει, δεν είναι καλό, δεν θα ακουστεί καλά στην κοινή γνώμη να το συζητήσει ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Φιντάν, το συζητάει η πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία επιτρέψτε μου να πω ότι βγήκε στην τηλεόραση, εγώ την άκουσα με πάρα πολύ προσοχή, ως insider, ως μετέχον της διαπραγμάτευσης. Και απλώς μας είπε και εμάς να καταλάβουμε έτσι ποιο είναι το διακύβευμα εδώ, τι συζητείτε. Τη συζήτηση κάνει η ίδια, φάνηκε από αυτά που έλεγε. Ήξερε τι λέει η άλλη πλευρά, ήξερε τις κόκκινες γραμμές του Έλληνα Υπουργού. Ουσιαστικά δηλαδή έκανε τη διαπραγμάτευση που για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά αυτό είναι τραγικό λάθος. Δηλαδή έχουμε φτιάξει έναν παράκρατικό μηχανισμό, έτσι, ο οποίος υποκαθιστά, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη αυτοί που μετέχουν εκεί μέσα, σε ένα ακαδημαϊκό σεμινάριο μπορεί να πας να λες οτιδήποτε. Όμως δεν είναι ακαδημαϊκό σεμινάριο, μιλάει με την Αμερικανική εδώ πρεσβεία και με την Τουρκική εδώ πρεσβεία. Μιλούν και ανταλλάσσουν απόψεις. Και δεν χάνουν τον χρόνο τους οι ξένοι διπλωμάτες με ανθρώπους οι οποίοι είναι απλώς ακαδημαϊκοί, είναι υποδεδειγμένοι, είναι εντεταλμένοι. Λοιπόν, και άμα ζωρίσουμε τους κυρίους και τις κυρίες του Ελιαμέ, μπορεί να βγάλουν και καμία επιστολή με την οποία έχουν ενθαρρυνθεί να κάνουν αυτές τις συζητήσεις. Άρα, τώρα τι κρυβόμαστε, το θέμα πώς θα σερβιριστεί η συμφωνία. Γι' αυτό οι Τούρκοι που θεωρούν ότι υπάρχει συμφωνία, είναι τόσο άτεγκτοι και στην Κάσο και στην περίπτωση της Χίου, δεν αφήνουν
τίποτα, ούτε κεραία πέρα από τα κατηδίαν εν παρασκηνίω συμφωνηθέντε να συμβεί. Οι άνθρωποι έχουν στα χέρια μια συμφωνία και προσπαθούν να την εφαρμόσουν στην πράξη οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή. Αυτό πιστεύετε, κύριε πρέσβη, ότι υπάρχει? Αυτό πιστεύω, διότι όσο καιρό δεν την είχαν, είχαν άλλη συμπεριφορά. Δεν στέλνανε ξαφνικά πέντε πλοία ή δεν βγάλανε, βγήκαν στα κεραμίδια επειδή ένα ελληνικό υδρογραφικό κράτος, δηλαδή ένα ενισχυμένο καΐκι, ας πούμε, με κάποια ηλεκτρονικά μηχανήματα θα έκανε κάποιες έρευνες στην υφαλοκρηπίδα. Αντιδρούσαν αλλιώς. Τώρα αντιδρούν με βάση πάνω στη λογική ότι έχει συμφωνηθεί κάτι και η Ελλάδα τους δοκιμάζει τα όρια της ανοχής τους. Και η στάση τους είναι τα συμφωνηθέντα και πέραν αυτών τίποτα. Ποια είναι τα συμφωνηθέντα? Τα έχει πει ο κύριος Γεραπετρίτης. 6 ναυτικά μίλια, τελεία. Και τίποτε άλλο. Αυτό είναι το τέτοιο. Και θα μας σερβίρουν ως μεγάλη υποχρέωση ότι, ότι από την Κύμη, ας πούμε, και πέρα θα έχουμε 8 ναυτικά μίλια. Αυτή θα είναι η μεγάλη, πώς το λένε, νίκη της ελληνικής διπλωματίας. Πιστεύω λοιπόν ότι ακριβώς έχει αναπτυχθεί ένα παρακρατικό κύκλωμα. Το λέω παρά παύλα κρατικό. Δεν εννοώ ότι είναι με τρίκυκλα όπως τον Κοντζαμάνι και τον Εμμανουηλίδη. Μόνο ότι στην ίδια λογική κινείται. Πράγματα που δεν μπορούσε τότε να κάνει η αστυνομία, δηλαδή να χτυπήσει με το ρόπαλο στο κεφάλι τον βουλευτή της ΕΔΑ Λαμπράκη, τα έκανε ο Εμμανουηλίδης. Τώρα μας χτυπάει στο κεφάλι το ΙΛΙΑΜΕΠ. Εποχούμενο τρικύκλου, δεν ξέρω και εγώ τι ή πιο άλλο οχήματος, αλλά χτυπάει τη χώρα στο κεφάλι το ΙΛΙΑΜΕΠ. Διαπραγματεύεται πράγματα για τα οποία όχι μόνο δεν έχει αξιοδότηση, αλλά για τα οποία ο ελληνικός λαός δεν έχει ιδέα. Και όλη η ιστορία είναι πώς θα τα σερβίρουμε. Κυρία Ιφαντή. Αυτό δεν ήταν προσβολή. Δεν ξέρω. Σας μπέρδεψα και αυτό, συγγνώμη. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Επειδή η διευθύνουσα του ΕΛΙΑΜΕΠ είπε πράγματι μερικά πράγματα αναλυτικά στην ΕΡΤ. Εδώ μεταδώσαμε το τι είπε ακριβώς και το σχολιάσαμε μετά. Είπε, ταύτισε βέβαια τη διαπραγμάτευση όπως κάνει σε ένα παζάρι στη λαϊκή. Αλλά τέλος πάντων, ας πω εγώ ότι το είπε δίκην να το κάνει λαϊκότερο. Το βασικό είναι ότι συζητάμε 8 λέει ή 9 ναυτικά μίλια. Ωραία. Εγώ θα πω ότι αυτή είναι μια στρατηγική επιλογή που βεβαίως δεν την ξέρουμε. Αλλά αν την έχει αποφασίσει το πολιτικό σύστημα, παρότι είναι δικό μας δικαίωμα, μονομερές έως τα 12, 8, 9, γιατί θα πάρει αυτό? Έχει μια λογική. Δεν λέω ότι συμφωνώ, έχει μια λογική. Δεν το ξέρουμε όμως, πρώτον. Δεύτερον, ακόμη και με αυτή τη λογική θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή εθνικά, γιατί τα ξέρετε καλά, εν αέριο χώρο, έχουμε 10 ναυτικά μίλια στον αέρα. Θα μειωθεί. Μάλιστα. Άρα, πώς θα γίνει στο Αιγαίο να έχεις λιγότερα και στο Ιόνιο να έχεις 12? Πρόκειται περί τραγελάφου, πρόκειται περί συμβιβασμού, έτσι. Είναι ένας τραγέλαφος, ένας συμβιβασμός. Τα ελληνικά αεροπλάνα ουσιαστικά δεν θα έχουν αντικείμενο να περασπίσουν πάνω από το Αιγαίο. Και γι' αυτό θα πάψουν όπως έχουν ήδη πάψει και τα τουρκικά. Ωραία. Τρίπλα σε εσάς. Ανακοινώνεται, κάνω την υπόθεση εργασίας, μία συμφωνία η οποία μιλάει για ένα εύρος χωρικών υδάτων 8 ή 9 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αντιστοίχως και στον αέρα. Δεν θα είναι ενιαίο, σας λέω, δεν θα είναι ενιαίο. Ναι, είναι άλλο από τον υπηρετικό κορμό της Ελλάδος άλλο από τα νησιά. Μάλιστα. Να το δεχτώ και αυτό που λέτε. Αλλά έχει και ένα αλλά. Επισυνάπτεται ταυτόχρονα γραπτός η ανακοίνωση κατάργησης του κάζους Μπέλι από την τουρκική Εθνοσυνέλευση. Να πούμε ότι αυτό είναι, δηλαδή παίρνουν μια παράνομη προσβολή που έχουν κάνει να απειλούν με πόλεμο ένα κράτος που ασκεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα και εμείς εκχωρούμε έναντι αυτή σε εθνικό έδαφος στον αέρα και στη θάλασσα. Άρα δεν είναι η λογική ότι θα με βαράς, αλλά δεν θα με βαράς με τον Βούρδουλα, θα με βαράς με βέργες από μπαμπού. Και δεν χρειάζεται κάζους Μπέλι η Τουρκία για να κάνει αυτά που κάνει. Δεν το βλέπω καθόλου λογικό.
Λογικό δεν το βλέπετε, αλλά εγώ σας λέω ότι είναι πολύ πιθανόν το επικοινωνιακό κατασκεύασμα περηφανού συμφωνίας να είναι αυτό. Ωραία. Σας φαίνεται τραβηγμένο? Δεν αφισβητώ να μας σερβίρουν αυτό το έκτρωμα, ότι μπορεί να μας το σερβίρουν και ότι αυτό μπορεί να είναι η εκτροπική κατάληξη των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που διάφοροι ποικίλοι φορείς κάνουν με τους Τούρκους και ο κύριος Γεραπετρίτης απλώς συντονίζει. Το ζήτημα είναι το εξής. Γιατί δεν το βάζουμε αυτό το πράγμα, πώς θα το υιοθετήσουμε ως συντεταγμένο κράτος? Θα υπάρξει μια απόφαση πλειοψηφίας βουλευτών? Γιατί αυτό το πράγμα δεν το βάζουμε σε δημοψήφισμα? Δηλαδή όλο αυτό το πακέτο που αφορά εκχώρηση εθνικού χώρου, εθνικού εδάφους, ο εναέριος χώρος είναι έδαφος, τεχνικά και πραγματικά τα εχωρικά μας ύδατα είναι έδαφος, έχουμε την ίδια κυριαρχία που έχουμε στη στεριά. Γιατί δεν το βάζουμε σε δημοψήφισμα, να πει ο λαός την άποψή του? Αυτό θα ήταν πάρα πολύ δημοκρατικό και θα έδινε μια βάση νομιμοποίησεως, ότι ναι, εκχώρο χώρο, αύριο σήμερα αυτόν, αύριο το Καστελόριζο κτλ. Αλλά υπάρχει προς τούτο μια λαϊκή επιταγή, μια βούληση. Γιατί δεν το κάνω? Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε πει πριν από τις εκλογές ότι θα μειώσουμε το αποτύπωμα της εθνικής κυριαρχίας που του είπε η συγγενής του όταν του πήρε συνέντευξη και συμφώνησε, δεν την διέψευσε. Απομείωση της εθνικής κυριαρχίας. Γιατί δεν είπε ότι πριν τις εκλογές, ότι ξέρετε, όταν αρχίζουμε μια διαπραγμάτευση θα δώσουμε και κάτι, θα μετακινηθούμε από τις αφετηριακές μας θέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι με τη λογική ότι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, έχουμε μπει πάνω στο τραπέζι μόνο οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Και το θέμα είναι λοιπόν πόσες από αυτές εμείς θα ικανοποιήσουμε σε αυτή τη φάση. Διότι η Τουρκία, επαναλαμβάνω, θα ενθυλακώσει αυτά που τους προσφέρουμε τώρα και μετά θα επανέλθει δρυμύτερη. Μα για το θέμα της Θράκης. Εκεί είναι οι ομοεθνίστες, καταπιέζονται. Στα Δωδεκάνησα επίσης. Και εκεί υπάρχουν ομοεθνίστες, καταπιέζονται. Είναι μια διαδικασία δίχως τέλος. Γιατί η άλλη πλευρά αισθάνεται ισχυρή, αισθάνεται ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει να της τα δώσει και εκβιάζει. Καταλαβαίνει ότι θέλουμε κανένα κομπλιμέντο, κανένα χαστούκι για να δώσουμε όλα όσα απαιτεί η ισχύ της. Συνεπώς η Ελλάδα, η οποία ενώ όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα μειώνει την αποτρεπτική της ισχύ, απογυμνώνει τα νησιά με τα συστήματα, τα οπλικά συστήματα τα οποία είχε βάλει στη δεκαετία του 70 και του 80. Δεν εγκαθιστά νέα. Μειώνει τον ελληνικό, το πολεμικό ναυτικό, τις πλώρες που έχουμε, τις μειώνει. Ενώ η άλλη πλευρά ραγδαία εξοπλίζεται. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι δίχως συνέπειες. Να τις οι συνέπειες. Αυτές που βλέπουμε τώρα και αυτές που θα έρθουν μετά, όταν δυστροπήσουμε. Διότι και οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι παίρνουν, συνυπολογίζουν το ενδεχόμενο να αλλάξει αυτή η ελληνική κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη πιο δύστροπη. Λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί οι πραγματικές συνθήκες. Σημείωσα την τραγική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μιλώντας σε ένα φόρουμ περίεργο, το Rotary Club, λες και είναι η Επιτροπή της Βουλής, όπου ανέλησε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το 2030 θα είμαστε οι καλύτεροι του χωριού, θα είμαστε η πιο ισχυρή στρατιωτικά χώρα. Είδατε τις προϋποθέσεις? Οι προϋποθέσεις αυτές, αν ισχύουν αυτές, δεν θα είμαστε απλώς οι καλύτεροι του χωριού, θα είμαστε μια οικονομική υπερδύναμης. Λοιπόν, κοροϊδεύουν τον κόσμο, του λένε θέματα, δεν του λένε την αλήθεια, την πλήρη αλήθεια και μόνο την αλήθεια, όπως λένε στα δικαστήρια, του λένε άλλα πράγματα, του λένε παραμύθια, πιστεύοντας ότι ο κόσμος, επειδή περιμένει την οικονομική ενίσχυση στο τέλος του χρόνου, περιμένει τις ετικέτες που θα φθηνίνουν τα κρέατα στο σούπερ μάρκετ και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, θα υπακούσει. Πιστεύω ότι γελούνται. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος πιέζει αφόρητα. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως, διότι σε 10 μέρες είναι αυτή η επίσκεψη. Θέλω να σας ρωτήσω, καλά όλα αυτά, το ρωτώ τελευταία σε όλο και περισσότερους,
πιστεύετε ότι τα πραγματικά βαθιά κρατικά επιτελεία του μεγάλου παίκτη στο δυτικό παράγοντα που λέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν μία αχαλήνωτη Τουρκία από τα στενά στο Αιγαίο και από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο, one man show, το πιστεύετε? Κύριε Σαχίνη, αυτό το θέμα το έχει αναλύσει εξαιρετικά ο καθηγητής ο κ. Κώστας Γρίβας σε ένα άρθρο του, το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε για τη σαφήνεια και την περιεκτικότητά του. Και καταλήγει το άρθρο λέγοντας ότι ίσως ο αφέντης ημών να μην είναι τόσο έξυπνος και τόσο, να μην σκέπτεται τόσο μακροπρόθεσμα όσο εμείς θα θέλαμε να νομίζουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένα μονοσήμαντο πράγμα, δεν είναι ένα συμπαγές κράτος. Υπάρχουν πολλές Αμερικές. Λοιπόν, κάποιοι και σκέφτονται πολλές φορές με όρους εξαμήνων, είναι αμήνων. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον κρατικό μηχανισμό και θεσμοί μέσα στον κρατικό μηχανισμό των ΗΠΑ που να λένε ότι η Τουρκία, ξέρετε, θα είναι ανεξέλεγκτη αν τα πάρει αυτά. Αλλά αυτοί που ασκούν την καθημέραν διοίκηση, οι διπλωμάτες, οι μανδαρίνοι κτλ. Αυτοί, όταν δεν θα είναι εκεί, κανείς δεν θα τους ζητήσει το λογαριασμό. Άρα κάνουν αυτά τα οποία είναι εύκολα και αρεστά στους εκάστοτε πολιτικούς τους προϊσταμένους. Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται τα συμφέροντα της Αμερικής σε 10-15 χρόνια? Εγώ πιστεύω ότι από όλη την παρουσία, ας πούμε, δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Και μιλάμε για τον βασικό υποψήφιο και τον πιθανότερο πρόεδρο. Το ίδιο και στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η Τουρκία έχει ένα τεράστιο ατού. Λεφτά. Η Τουρκία παράγει, έχει χρήματα, μπορεί να κάνει μεγάλες αγορές και αυτές επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ελλάδα δεν μπορεί να τη συναγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα. Άρα δεν θα επαφιόμουν στην καλή λογική των Αμερικανών για να μας υπερασπίσουν ότι φτιάχνουν ένα Φράγκενστάιν στην άλλη μεριά του Αιγαίου και δεν θα το θελήσουν αυτό, άρα θα ενισχύσουν και εμάς. Αυτό είναι ευσεβής πόθος περισσότερο. Αυτή είναι η εμπειρία μου από τόσα χρόνια. Είναι ευσεβής πόθος ότι ο άλλος θα δει το λάθος του. Είναι σαν τον παίκτη που παίζει στο σκάκι και ευελπιστεί ότι ο αντίπαλος θα κάνει λάθος. Δεν πας με αυτή τη στρατηγική. Ή ότι δεν θα κάνει λάθος. Πας με μια δικιά σου λογική στρατηγική, η οποία αντιμετωπίζει και τα δύο ενδεχόμενα. Γιώργος Αϊφαντής, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας. Τετάρτη πρωί. Καλημέρα, κύριε Αϊφαντή. Να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε. Είναι προφανές.